κινητοποιήσεις που γίνονται, ενώ την προσπάθεια του κυρίου Θεοπέμπτου να ευαισθητοποιήσει τις αρμόδιες υπηρεσίες έτσι ώστε να βάλουν κάποιους φραγμούς, διότι δεν είναι δυνατόν οι νέοι, οι ανήλικοι να έχουν πρόσβαση σε αλκοόλ. Εγώ θυμούμαι πολύ πολύ παλιά, όπου όταν ήμασταν ανήλικοι και ζητούσαμε αλκοόλ, έπρεπε να έχουμε ταυτότητα, να την δείξουμε ότι μπορούμε να είμαστε. Εγώ δεν έζησα σε έχουμε, πάνω. Όχι, μας έβαζαν βραχιολάκι ή σφραγίδα στο χέρι όταν πηγαίναμε σε κλαμπ. Αυτό ισχύει και στο εξωτερικό. Τώρα να δούμε τι γίνεται στην Κύπρο. Κύριε Θεοπέμπτου, καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Λοιπόν, πέστε μας, με βάση τη δική σας έρευνα και τα στοιχεία που μας έχετε στείλει, πόσο εύκολη θεωρείτε η πρόσβαση των ανηλίκων σε αλκοόλ, σε αλκοολούχα ποτά? Διότι βγαίνουν έξω, πηγαίνουν σε κλαμπ, μπορεί να μπουν σε περίπτερα, σε καταστήματα, σε υπεραγορές. Βέβαια. Ναι, πέστε μας. Να πω ότι τις έρευνες τις έχουν κάνει ειδικοί όσον αφορά την έρευνα της πρόσβασης, δηλαδή πόσο εύκολο είναι για έναν ανήλικο να αγοράσει ποτό, αλκοολούχα ποτά. Την έκανε το Πανεπιστήμιο Κύπρου μαζί με το αντιναρκωτικό. Είμαστε τρίτη πανευρωπαϊκά, δηλαδή σε σύνολο 47 χωρών. Η Κύπρος είναι τρίτη στην κατανάλωση αλκοόλ μαθητών. Ναι, όσον αφορά την πρόσβαση που είναι από τα μεγάλα μας προβλήματα, από τις 200 προσπάθειες να αγοράσει ανήλικος αλκοόλ, μόνο στις 11 ζήτησε αυτός που θα πουλούσε το αλκοόλ απόδειξη ταυτότητα. Στις άλλες περιπτώσεις δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα να μπορούσε να προχωρήσει με την αγορά. Επομένως, αυτό έγινε με τη μέθοδο του Mystery Shopper, που γίνεται η έρευνα σε όλες τις χώρες. Δηλαδή μπαίνει κάποιος οργανωμένα για να το κάνει αυτό. Η δεύτερη έρευνα στην οποία αναφέρεστε γίνεται κάθε 10 χρόνια σε ολόκληρη την Ευρώπη, και δεν μιλώ μόνο την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι πάρα πολλές χώρες, και μελετά ειδικά στους ανήλικους, δηλαδή κάτω το 18, μια σειρά από θέματα όπως είναι και το αλκοόλ. Εκεί το ανησυχητική στατιστική βρίσκεται στο γεγονός ότι εμείς ερχόμαστε τρίτοι στην Ευρώπη όσον αφορά το να βγεις έξω μία νύχτα με σκοπό να πιεις μεγάλες ποσότητες αλκοόλ. Είναι αυτό το οποίο ονομάζεται binge drinking. Πηγαίνουν νεαροί έξω και πίνουν μεγάλες ποσότητες αλκοόλ. Και εμείς είμαστε η τρίτη χώρα στην Ευρώπη, πάνω σε αυτό, από 48 χώρες, που είμαστε σε αυτόν τον τομέα ψηλά. Και σε σχέση με την προηγούμενη έρευνα που έγινε, δείχνει μάλιστα μια σημαντική αύξηση, να δεν κάνω λάθος, 10-11% στις κοπέλες, στις μαθήτριες. Εσείς με ποιος τρόπο σκέφτεστε, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την κοινοβουλευτική δράση, να δημιουργήσετε κάποιους φραγμούς ώστε να είναι υποχρεωμένοι όσοι πουλούν υνοπνευματώδη ποτά να ζητούν στοιχεία ταυτότητας από όλους όσους αγοράζουν, προφανώς τους ανήλικους? Να πω ότι έχει μια πολιτική την οποία ετοίμασε το Αντιναρκωτικό Συμβούλιο με μια σειρά από μέτρα. Ξέρω ότι εδώ και μερικά χρόνια το Αντιναρκωτικό Συμβούλιο προχώρησε και έκανε εισηγήσεις για αλλαγές στις νομοθεσίες και πρακτικές. Όμως δυστυχώς για διάφορους λόγους η κυβέρνηση δεν έχει προωθήσει τα νομοσχέδια να φτάσουν στη Βουλή. Οπότε εγώ έχω πάρει το ένα κομμάτι το οποίο έχει σχέση με τους μαθητές που συζητήσαμε στην Επίτροπη Παιδείας, μάλιστα και μετά από έκκληση που μας έστειλε επιστολή ο Υπουργός, έκκληση του Υπουργού Παιδείας, ότι το θέμα είναι σοβαρό και χρειάζεται η βοήθεια όλων. Και γι' αυτό θα κάνουμε και την επόμενη συνεδρίαση για το θέμα. Θα είναι και άλλες υπηρεσίες πέραν από τους ειδικούς που είχαμε την Τετάρτη. Μέσα στις προτάσεις του Αντιναρκωτικού Συμβουλίου υπάρχει, για παράδειγμα, ότι πρέπει το όριο κατανάλωσης πώλησης αλκοόλ να είναι αντί 17 να γίνει 18. Και γι' αυτόν τον λόγο εγώ έχω κάνει πρόταση νόμου στη Βουλή, στην Επιτροπή Εσωτερικών συζητείται το θέμα, για να αλλάξει το όριο ηλικίας πώλησης. Υπάρχουν όμως και πράγματα τα οποία δεν μπορεί να κάνει ένας βουλευτής. Να πω για παράδειγμα ότι το Υπουργείο Εργασίας έχει εκδώσει διάταγμα, το οποίο αντιλαμβάνεστε διάταγμα μόνο ο ίδιος υπουργός μπορεί να το αλλάξει. Το οποίο λέει ότι τα περίπτερα μπορούν να πουλούν αλκοόλ 24 ώρες 24. Και αυτό έχει και δημιουργήσει και
πολλά άλλα προβλήματα πέραν από την ευκολία πρόσβασης, ότι όποτε θέλεις μπορείς να αγοράσεις. Μα το θέμα είναι σε ποιο τα πολλούν όμως, κύριε Θεοπέμπτου. Ακριβώς. Αν πάω εγώ για παράδειγμα, δεν υπάρχει πρόβλημα. Αν πάει ένα παιδί, ναι. Ναι. Οπότε έχει αποδειχθεί ότι στις 200 φορές, μόνο 11 φορές δοκίμασαν να σταματήσουν την αγορά. Οπότε το θέμα είναι να κοιτάξουμε να δούμε και την εκπαίδευση. Δηλαδή, όποιος πολιτικός θα πρέπει να έχει είτε πιο βαριές ποινές, αλλά επίσης πρέπει να εκπαιδευτεί. Και να πω και ακόμα κάτι άλλο. Για παράδειγμα, στο εξωτερικό, ιδιαίτερα στην Αμερική, συγγνώμη, εάν είμαι μπάρμαν αδιούχος, δεν γίνεται να σερβίρω ποτό σε μεθυσμένο. Δηλαδή, πρέπει να ξέρω, να νιώθω ότι αν αυτός έχει πει τόσα ποτά, δεν γίνεται μετά να του δώσω και άλλα ποτά. Και ξέρετε ότι αυτόν πώς το επιβάλλω, δικαιούται εάν ένας μπάρμαν σερβίρει κάποιον ο οποίος μεθύσει και πιάσει το αυτοκίνητο και πάει να προκαλέσει δυστύχημα νομεθυσμένο, τότε αυτός που έπαθε το δυστύχημα μπορεί να κινήσει αγωγή του μπαρ ότι ήταν μεθυσμένος και δεν σερβίρει ποτά. Επομένως, ερχόμαστε και στην Κύπρο να δούμε πώς γίνεται αυτό με επαγγελματίες. Οι άνθρωποι οι οποίοι πολλούν το ποτό πρέπει να είναι επαγγελματίες. Ένας σωστός μπάρμαν δεν γίνεται να σερβίρει σε ένα μεθυσμένο επιπλέον ποτό. Δηλαδή, μόλις καταλάβεις ότι έχει έρθει σε κατάσταση έστω και λίγης μέθης, σταματά ο επαγγελματίας. Επίσης, έχουμε και άλλα προβλήματα που έχουν σχέση με την ενημέρωση των γονιών. Τι να κάνω στο σπίτι μου? Καθόμαστε στο σπίτι, έχουμε 16χρονους και τρώμε το μεσημέρι και έχει κρασί ή μπύρα στο τραπέζι. Τι κάνουμε εμείς οι Κύπροι? Αφήνουμε το παιδί μας αυτήν την μπύρα? Του λέμε και να συνηθίσεις και δεν είναι τίποτε σπουδαίο, που πιστεύουν οι μισοί γονείς ότι έτσι είναι το σωστό? Δεν τον αφήνω καθόλου? Δεν μας έχει πει κανένας πώς να συμπεριφερόμαστε σε αυτόν το κομμάτι της οικογενειακής ζωής που δεν μπορεί να έρθει μετά. Αλήθεια, πέστε μας εσείς αν έχετε έτσι που το ψάξει το θέμα κάποιες επιλογές που μας ακούνε και οι ακροατές να είναι πιο προσεκτικοί, διότι είναι πολύ σημαντικό αυτό το οποίο μας λέτε τώρα. Έχει δύο λόγους γιατί να μην το κάνει. Το πρώτο είναι ότι για θέματα υγείας όλοι, ακόμα και οι μικρές ποσότητες του αλκοόλ, είναι βλαβερές για την υγεία, αλλά ιδιαίτερα όταν είσαι νεαρός. Επειδή κάνουμε ένα ντοκιμέντσαρι που είναι αφιερωμένο σε αυτό το θέμα, έχουμε κάνει interview ένα πολύ γνωστό που παρουσιάζεται και στην αγγλική τηλεόραση, και μάλιστα κείμενα του εμπήκαν και σε εξετάσεις των GCEs, πολύ γνωστών ψυχολόγων, ο οποίος λέει ότι είναι λάθος να λέει στα παιδιά σου εν εντάξει και λίγο κατά τη διάρκεια της οικογένειας. Το αποενοχοποιείς, δηλαδή τον κάνεις να εξοικειώνεται. Ναι, είναι λάθος. Και το παράδειγμα το οποίο φέρνω συνήθως είναι το γεγονός ότι ενώ στη Γαλλία είναι συνηθισμένο πράγμα το κρασί, για παράδειγμα, στο οικογενειακό τραπέζι, και είχα για παράδειγμα τη Γαλλία για χρόνια ότι δεν έχει πίνουν κρασί, αλλά είναι με μέτρο και προσέχουν κτλ. Τώρα έχει βγει εκτός ελεγχού. Έχουν και εκεί σοβαρό πρόβλημα με το αλκοόλ. Παράλληλα να πω ότι και ο ίδιος ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας λέει ότι είναι βλαβερόν το αλκοόλ σε ανήλικους και ενήλικες, όχι μόνο στους ανήλικους. Επομένως, εάν μπορούμε να σταματήσουμε το παιδί μας από το να πίνει αλκοόλ, το κάνουμε. Και να το πούμε πως είναι λάθος να βγαίνει έξω για να μεθύσει, διότι πολλές φορές οι νέοι βγαίνουν έξω για να μεθύσουν, όπως λένε. Μπράβο, ναι. θυμάμαι μέσα στην τάξη μου, όταν ήμουν στο Πανεπιστήμιο, οι φοιτητές μου, τους ρώτησα και μου έλεγαν ότι όταν ήταν μαθητές, διότι μιλούσα σε φοιτητές του Πανεπιστημίου, μου έλεγαν ότι όταν ήταν μαθητές, οργανώνονταν και έγιναν έξω οι παρέες και έλεγαν απόψε θα μεθύσω εγώ. Και εσύ θα οδηγήσεις, θα μεθύσω εγώ και εσύ θα οδηγήσεις. Και εσύ θα μας φροντίσεις να πάμε σπίτι, εντάξει, τα ταξιά, τα μεταφορικά κτλ. Μέσα στην παρέα ήξερα αν κάθε βράδυ που έγινα ποιος θα μεθύσει. Αυτό είναι το που χάνηκε και στη στατιστική, είναι ότι είμαστε η τρίτη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση με ανήλικους που πίνουν 5 ποτά σε μια έξοδο. Ναι, και το πιο τραγικό είναι αυτό το οποίο μας είπατε πριν από λίγο, ότι από τις 200 δοκιμαστικές αγορές από περίπτερα, μόνο σε 11 περιπτώσεις ζητήθηκε ταυτότητα.
πριν τυρίχως πωλήσει το αλκοόλ. Δηλαδή θα πρέπει και ήδη οι όσοι ασχολούνται με το εμπόριο να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να νιώθουν ότι υπάρχει έτσι ο νόμος που τους παρακολουθεί και ενδεχομένως αν συλληφθούν θα υποστούνται συνέπειες του.